Τι θα φτιάξουμε, κουραμπιεδένιο, κουραμπιεδοδεντράκι, πώς να το πω. Πολύ σωστά τα λες. Το έχω έτοιμο εκεί. Θα ξεκινήσουμε βασικά με μια απλή, κλασική, παραδοσιακή συνταγή για κουραμπιέ, την οποία όμως, επειδή μου αρέσει γενικότερα να τις παραλλάζω λίγο και να τις κάνω λίγο πιο πρωτότυπες, θα δεις ότι αντί για με την κλασική ζύμη του κουραμπιέ, θα την κάνουμε ένα ωραίο δεντράκι. Γιατί και όλα τα γλυκά είναι στη θέα των ανθρώπων που έρχονται στο σπίτι μας. Τα στολίζουμε στα τραπέζια μας, στην κουζίνα μας. Οπότε είναι ωραίο να έχουν και μια ωραία εμφάνιση. Ξέρεις, πρέπει πρώτα να κερδιθεί το μάτι και μετά η γεύση. Αν δεν κερδίσει πρώτα το μάτι. Έτσι, θα ξεκινήσουμε. Θα με βοηθήσεις όπως πάντα. Αμέ. Θα φορέσεις γάντι. Βεβαίως. Τέλεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη κλασική ζύμη για τον κουραμπιέ. Να δώσουμε την κάρτα με τα υλικά μας, τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη ζύμη. Θα χρειαστούμε λοιπόν 700 γραμμάρια αλεύρι, 350 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αμύγδαλο ψήλο κομμένο, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, και 2 βανίλιες. Αυτά μόνο. Μόνο αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, έχω ήδη ξεκινήσει εγώ μια μικρή προετοιμασία εδώ για να σε βοηθήσω. Έχω βάλει το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη την άχνη. Να πω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και στο μίξερ. Αλλά επειδή θέλω να κάνουμε ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, ξεκινάμε και το κάνουμε στο χέρι. Άρα λοιπόν, βούτυρο μαζί με ζάχαρη άχνη. Ανακατεύω. Ναι, είναι λίγο σφιχτό όπως βλέπεις. Παγωμένο, το είχες στο ψυγείο. Το είχα βγάλει από το ψυγείο. Πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου τα υλικά μας γενικότερα όταν φτιάχνουμε ένα γλυκό. Είναι πολύ καλύτερα. Θα σου ρίξω και τις βανίλιες εγώ παράλληλα. Η διαφορά που έχουμε δώσει στη συνταγή. Συνήθως ξέρεις, όταν τρως ένα κουραμπιέ, αυτό πρέπει να καταλαβαίνεις είναι η γεύση του βουτύρου και η γεύση του αμυγδάλου. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις στη ζύμη του κουραμπιέ τα αμύγδαλα είναι πολύ χοντροκομμένα. Εδώ όμως θέλω τα αμύγδαλα. Εσένα πώς αρέσει. Προτιμώ να είναι χοντροκομμένο, γιατί το καταλαβαίνεις καλύτερα. Απλά εδώ πρέπει να το ψιλοκόψουμε, επειδή μετά θα το ανοίξουμε με τον πλάστη και θα το κόψουμε με τα τσερκάκια. Θα μου ρίξεις και άλλα υλικάκια θα σου μέσα. Ρίξω το αμύγδαλο το ψιλοκομμένο. Άρα λοιπόν ξαναλέω ότι πρέπει να είναι ψιλοκομμένο το αμύγδαλο. Και εδώ, εγώ στη συνταγή έχω δώσει 700 γραμμάρια αλεύρι. Θα διευκρινίσω ότι μπορεί να μην το πάρει και όλο το αλεύρι. Τι εννοώ, μπορεί να πάρει τα 500 γραμμάρια, πώς τα 600 γραμμάρια. Θα δεις ότι πλέον η ζύμη σου θα αρχίζει και δεν θα ζητάει άλλο αλεύρι. Ωραία, τώρα θα μου ρίχνεις για να το καταλάβω. Λοιπόν. Για παράδειγμα, αν θα το χτυπάγαμε στο μίξερ, το βούτυρο θα μαλάκωνε περισσότερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έπαιρνε και περισσότερο αλεύρι. Τώρα που το κάνουμε στο χέρι, θα δεις ότι θα πάρει λιγότερο από το αλεύρι που έχουμε δώσει. Αυτό όμως θα το καταλάβετε και μόνοι σας. Το ζητούμενο είναι να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει πλέον στα δάχτυλά μας. Και θα μπορούμε να την ανοίξουμε και με πλάστη. Τώρα πιστεύεις θέλει κι άλλο. Θέλει λίγο ακόμα. Αλεύρι, όχι, λίγο ζύμωμα ακόμα για να μπορέσουμε. Ζύμωμα, ναι, θα σου ρίξω λίγο αλευράκι ακόμα. Ωραία. Ωραία. Δεν έχω βάλει την ποδιά μου και φοβάμαι να αλευρωθώ, γι' αυτό με βλέπεις λίγο επιφυλακτική. Γιατί πού είναι η ποδιά, ρε παιδιά, την ξεχάσαμε. Την έχουμε μέσα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θες να με βοηθήσεις λίγο. Ναι, αμέ, θες να το κάνω εγώ. Λοιπόν, θα φορέσω κι εγώ ένα γάντι. Θα χρειαστούμε επίσης ένα πλάστη, γιατί θα το ανοίξουμε. Ναι. Και θα ξαναπώ σε αυτό το σημείο ότι η συνταγή αυτή είναι η συνταγή που κάνουμε κλασικά, η κλασική συνταγή του κουραμπιέ, έτσι. Θα έρθω από εδώ. Ωραία. Σε εδώ. Ναι, θέλει λίγο πίεση. Δεν είναι τίποτα. Θα το δεις από ένα σημείο και μετά ότι θα αρχίσει να ενσωματώνεται το αλεύρι. Τι ωραία μου τα έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Έχω ψήσει μερικά. Όσο εσύ τα ζυμώνεις, ναι, με. Μήπως να πάω να δώσω εγώ ένα δώρο στο Twitter. Α, πολύ ωραία. Έχουμε εικόνα. Να πάω να δώσω ένα ρολογάκι. Α, τέλεια. Έχουμε και το iPad. Λεκούλα, να το πάρω. Τέλεια. Να δώσουμε δωράκια. Τέλεια. Εγώ θα σου πω τι με. Είδες τι ωραία δώρα δίνουμε σήμερα, Χρήστο. Πολλά δώρα, παιδιά, μπράβο. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, η κάμερα δίπλα μου. Λοιπόν, για να πάμε να δώσουμε ένα δωράκι. Λοιπόν, θα μου πεις εσύ το stop. Τι λες. Έγινε. Λοιπόν, πάμε. Stop. Δώρο, 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 δώρο. Πόλη. Λοιπόν, Πόλη Μακ. Πόλη Μακροπούλου. Λοιπόν, δικό σου τον πρίζει το ρολογάκι. Δες πόσα λουλούδια μας έστειλε, αυτά χαμός. Πάντα τυχερή. Έφυγε το δεύτερο το ρολογάκι μας. Πάμε να το δούμε κιόλας. Τι ωραία ρολόγια είναι αυτά τα μπριζ. Βολικά, εύχριστα. Ταιριάζουν με τα ρούχα μας, διζαϊνάτα, διάβροχα. Χαμός, κόσμημα για τις γυναίκες και όχι μόνο. Τα μαύρα μπορεί να τα βάλει και άνδρας. Θα το βαζές. Ωραίο δεν είναι. Να το, αυτό που το φοράω κιόλας. Νομίζω έχω πάρει πολύ ωραίο, πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν. Έτοιμη η ζύμη μας. Είναι έτοιμη η ζύμη, ναι. Θα έρθω λίγο από εδώ μόνο για να την ανοίξω. Ναι. Λοιπόν,
Τι βλέπουμε τη ζύμη, κλασικά όπως όλες τις ζύμες του κουραμπιέ. Ναι. Με τον πλάστη λοιπόν. Βάλω εγώ το iPad μας εδώ. Ανοίγουμε σε φύλλο. Αν δούμε ότι μας κολλάει στον πλάστη. Πώς και δεν πήρες άλλο πλάστη. Αυτός με βολεύει. Αυτός. Ναι, ναι. Εννοείς με τα χερούλια. Ναι. Δεν θέλω να είμαι πολύ μεγάλος. Και να μπορώ να έχω καλύτερο έλεγχο στη ζύμη. Τι ωραίο φαίνεται το αμυγδαλάκι. Είδες που είναι σε πούδρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε ανοίξει σε φύλλο τη ζύμη του κουραμπιέ. Και πολύ σωστά. Πώς τα λένε αυτά, Κουπάτ, τσέρκια. Τσέρκι. Mm-hmm. Να πάρω τη σχηματάκι θέλω. Ναι. Έχω, αν δεν βρείτε, εγώ είδες έχω φέρει τα αστέρια που είναι σε διαφορετικό μέγεθος για να φτιάξουμε το σχέδιο που είναι εκεί έτοιμο. Αν θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Εδώ πέρα, τώρα που άνοιξες τη ζύμη, πόσο χοντρό πρέπει να είναι. Αυτό, πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή, αν θέλεις το δέντρο σου να πάρει ακόμα μεγαλύτερο ύψος. Το βλέπετε εσείς εδώ. Περίπου στο μισό, ένα πόντο είναι οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, κόψε εσύ από εδώ. Ναι. Έλα, το κάνεις εσύ. Λοιπόν. Να σου φέρω εγώ τη σπατουλίτσα για να βγει πιο εύκολα. Θα πάρω και αυτό το μωρό. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι για την κορυφή. Α, να το βάλω. Mm-hmm. Μ' αρέσει. Να διώξω αυτό λίγο στην άκρη. Να τα βάλω όλα. Ναι, λογικά θα τα χωρέσει. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Αν δεν βρείτε αυτά τα κουπάτ, αυτά τα τσερκάκια που είναι αστέρια, αν και είναι πολύ εύκολο στην αγορά έξω υπάρχουν, έχω φέρει και τα στρογγυλά. Ξέρεις πόσα διαφορετικά υπάρχουν. Πάρα πολλά. Ειδικά τώρα που είναι και γιορτές. Ελατάκια, αστεράκια, ό,τι θέλεις να βρεις. Άγιο Βασίλη, χιονάνθρωπο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε υπάρχει. Παρ' όλα αυτά λοιπόν. Μέχρι και το Ρούντολφ έχω δει. Αλήθεια. Ναι. Θα τον κάνουμε κουραμπιά κι αυτόν. Αν δεν βρείτε λοιπόν αστεράκια, με στρογγυλά κουπάτ ή ακόμα αν θέλετε να την κάνετε τώρα τη συνταγή και δεν έχετε κανένα κουπάτ στο σπίτι σας, κανένα τσέρκι, πιάτα διαφορετικού μεγέθους και ουσιαστικά κόβετε σε στρογγυλά κομμάτια όπως αυτά εδώ. Θα έχουμε μια διαφορετική εκδοχή έλατου, δέντρου. Βλέπετε. Α, έκανα μια βλακεία. Τι, καμία. Τώρα. Α, όχι, μια χαρά, βγαίνει. Νάτι. Ορίστε. Και στη λαμαρίνα κατευθείαν. Αυτό που θα πρέπει επίσης να κάνετε είναι το εξής όμως. Όπως βλέπετε, ανάμεσα σε κάθε επιφάνεια υπάρχει και ένα πιο μικρό κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που ουσιαστικά θα δώσει τον περισσότερο ύψος. Δηλαδή, θα κόψουμε μερικά μικρά για να μπουν εδώ ενδιάμεσα, όπως βλέπετε, και να πάρει ακόμα περισσότερο ύψος το δέντρο. Άρα, με ένα μικρό κουπάτ, κόβεις αυτά τα στρογγυλάκια τα μικρά που έχω κάνει εγώ. Ναι. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει να στείνω ήδη ένα εγώ. Για να το δείξουμε. Αυτά πόση ώρα τα ψήνουμε. Λοιπόν, τα ψήνουμε στους 170 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά. Τώρα πειράζει που μου σπάσε λίγο. Δεν πειράζει, όχι, μέσα στο φούρνο θα ενσωματωθεί πάλι αυτό. Θα λιώσει το βουτυρό του, θα ενσωματωθεί και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θες να πάρεις σπατουλίτσα για να σου είναι πιο εύκολο. Ναι, γιατί λίγο κόλμα κολλάει εδώ πέρα. Έπρεπε να έχουμε βάλει λίγο αλευράκι. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ αλεύρι, σωστή παρατήρησή σου, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ αλεύρι για να μην μας σφίξει τη ζύμη. Οπότε αποφεύγουμε και στον πάγκο. Κατάλαβα. Αν θέλουμε να μας είναι πιο εύκολο, σε μία λαδόκολα. Αλλιώς με μία σπατουλίτσα όπως το κάνεις εσύ τώρα και είναι μια χαρά. Λοιπόν, ξαναλέω ότι τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε όμως είναι το εξής. Επειδή έχει διαφορετικά μεγέθη, δηλαδή υπάρχουν πιο μικρά, υπάρχουν πιο μεγάλα, μπορεί κάποια από αυτά να χρειαστεί να βγουν πιο νωρίς. Δηλαδή περίπου στα 10 λεπτά, στα 15. Λίγο να πάρουν χρώμα. Α, οπότε βγάζουμε τα μερικά. Μπράβο. Τα μικρά και αφήνουμε τα υπόλοιπα να ψηθούν. Έχω ετοιμάσει εδώ εγώ ένα μικρό γλάσο από ζάχαρη, άχνη και νερό. Περίπου μία κουταλιά της σούπας νερό αντιστοιχεί στις 4 με 5 κουταλιές ζάχαρη άχνη, να βγει λίγο σφιχτό. Οπότε κάτσε λίγο. Ναι, ναι. Τα βγάζουμε από το φούρνο και είναι σε αυτή τη είναι μορφή. Είναι σε αυτή τη μορφή που τα έχω εδώ ήδη έτοιμα εγώ. Τα αφήνουμε κρυώνουν. Ωραία, και τώρα πάμε στην... στη σύνθεση του δέντρου. Ωραία. Έχω ξεκινήσει λοιπόν εγώ ήδη. Παίρνουμε από αυτά τα μικρά που σας είπα πριν, που ουσιαστικά είναι αυτά που θα σηκώσουν το ύψος του δέντρου, και βάζουμε λίγο από το γλάσο που ετοιμάσαμε. Εδώ. Δεν κάνουμε ένα-ένα. Όχι. Εδώ. Όχι. Βάζουμε το επόμενο μέγεθος. Και το τελευταίο μου. Από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Και πάλι μία μικρή βάση. Αυτό το γλάσο, να ξαναπώ, βοηθάει ουσιαστικά για να κολλήσουν καλύτερα και να μην μας πέσει αργότερα το δέντρο. Τι ωραία μυρίζουνε. Βλέπεις πως έχει αρχίσει και παίρνει ύψος. Ναι. Λοιπόν. Τι ωραίο. Ας να το κολλάς. Μπράβο. Και χτίζεις. Και χτίζεις. Να βάλουμε και την κορυφή του. Α, αυτή που έφτιαξα. Με τα αστέρι. Α, εκεί εξυπηρετούν τα μεγέθη και τα σχηματάκια. Ναι. Λοιπόν,
Πρέπει να κρυώσει για να μείνει η βάση του. Εντάξει, μην μου βάλει στην κορυφή. Ωραία. Ζάχαρη άχνη. Για να το χιονίσουμε. Αχ, τι ωραίο! Λοιπόν, και τώρα να σου δείξω κάτι ακόμα. Wow. Αυτό ακριβώς που πήρες στο χέρι σου. Θα το αφήσουμε αυτό να στεγνώσει για να το διακοσμήσουμε, να το τελειώσουμε μετά. Θα πάρω αυτό εδώ, το στρογγυλό. Αυτά που έχεις πάρει λοιπόν στα χέρια σου. Αυτά πώς λέγονται? Είναι ζαχαρωτές μπλίτσες. Τα βρίσκουμε έξω στην αγορά. Τα οποία μπορούμε να ουσιαστικά να τα χρησιμοποιήσουμε σαν τις χριστουγεννιάτικες μπάλες του δέντρου. Από πάνω τα ρίξω. Ναι, με. Έτσι. Ναι. Απλά για να αν θέλουμε να κολλήσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Σαν να παίζω ρουλέτα είναι. Λοιπόν, να σου δείξω. Αν θέλουμε να κολλήσουν μέσα σε συγκεκριμένα σημεία. Α, όπως έχεις κάνει αυτό. Μπράβο. Λίγο μέσα στην κόλλα που κολλήσαμε. Που βάλαμε και πριν. Και το τοποθετούμε όπου θέλουμε. Και έχουμε την τελική εικόνα αυτή εκεί. Η οποία είναι, ξαναλέω, η απλή ή παραδοσιακή ζύμη του κουραμπιέ. Wow. Με τα κουπάτ μας. Δεν είναι εύκολο. Σερκάκια. Μη σας προβληματίζει αυτό με τις μπλίτσες. Το βουτά. Ναι, δεν είναι δύσκολο, τι είπα. Δεν είναι εύκολο. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Βουτάτε κάθε μπλίτσα και τη στερεώνετε. Απλά εμείς δεν έχουμε χρόνο τώρα να το δείξουμε. Μην τα ρίξετε όμως σαν και εμένα τώρα όλα, γιατί θα γίνει λίγο. Εντάξει, με αυτό που έκανες όμως. Προσκυρουλέτα. Ρουλέτα. Μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ δεξιά και αριστερά. Περιμετρικά. Και αυτό είναι ωραίο. Για απλά να δώσεις δεν και λίγο το χρώμα. Τρως εκεί πέρα. Ενώ εδώ πέρα το τρως, δίνεις ένα. Ωραία, άμα θέλει ο άλλος παίρνει κουταλάκι και βρίσκει άκρη, σπάει τον κουραμπιέ, θα βγάλει και τον πιλάκι, θα τα φάει όλα. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ, Χρήστο μου.